Η επίκαιρη ερώτηση αφορά αυτό που αναγράφεται και στον τίτλο. Αφορά μια σοβαρή εκκρεμότητα που έχει να κάνει με παράνομες διεκδικήσεις της Εκκλησίας σε βάρος μιας περιοχής που εδώ και έναν αιώνα κοντά ζουν οικογένειες, γεννήθηκαν εκεί, γεννήθηκαν οι γονείς τους εκεί, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη περιοχή να έχει εξελιχθεί στο σημερινό οικισμό Γεροτσακούλη στην περιοχή της Νέας Μάκρης Αττικής. Την συγκεκριμένη περιοχή την διεκδικεί η Εκκλησία και ήρθε να την διεκδικήσει η Εκκλησία μετά την τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, επικαλούμενοι τους γνωστούς τίτλους από την εποχή της τουρκοκρατίας, τα ιδιωτικά της αρχεία, μεγάλους κώδικες και ούτω καθεξής. Με συνέπεια, οι άνθρωποι που ζουν εκεί, οι οικογένειες, και ξαναλέω, που γεννήθηκαν εκεί, που γεννήθηκαν οι γονείς τους εκεί, να ταλαιπωρούνται χωρίς να έχουν την παραμικρή ευθύνη. Γιατί αυτή η ιστορία δεν είναι σημερινή, σέρνεται εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο, με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα επανειλημμένες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν τελεσιδικήσει, αναγνωρίστηκε η ύπαρξη τεκμηρίου του ελληνικού δημοσίου και κατ' επέκταση η ανυπαρξία δικαιωμάτων κυριότητας της Εκκλησίας και συγκεκριμένα της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Παρά το γεγονός όμως ότι υπάρχουν αυτές οι δικαστικές αποφάσεις, παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία αγνοεί αυτές τις αποφάσεις και εγγράφει δικαιώματα στο κτηματολόγιο, το μεγάλο ερώτημα είναι η στάση του ελληνικού δημοσίου. Το οποίο δημόσιο αμελεί, αδρανεί, είναι η ποιότερη έκφραση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως ουσιαστικά ανέχεται αυτή την κατάσταση της διεκδικήσεις της Εκκλησίας και αφήνει χώρο προκειμένου να εγγράφει η Εκκλησία δικαιώματα για τη συγκεκριμένη περιοχή σε βάρος των κατοίκων της. Άρα το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση και με νομοθετική ρύθμιση, αν και εφόσον χρειάζεται, προκειμένου να δοθεί τέλος στην ιστορική αυτή εκκρεμότητα και να αναγνωριστεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στο δημόσιο, ότι η Εκκλησία δεν έχει κανένα δικαίωμα στη συγκεκριμένη έκταση και μετά από δεκαετίες επιτέλους να δοθεί Μάλιστα. τέλος στην ομοιρία των κατοίκων. Να απαντήσει ο Υπουργός.